κρίση. Από το 11 που συγχωνεύτηκαν τα δύο νοσοκομεία, μειώθηκε το προσωπικό και των δύο νοσοκομείων με συνταξιοδοτήσεις κατά 40%, ενώ η προσέλευση των ασθενών αυξήθηκε κατά 30%. Είναι πρόκληση για τους εργαζόμενους, για τους καρκινοπαθείς, να εγκαινιάζεται ένα νοσοκομείο το οποίο αυτή τη στιγμή η μόνη στελέχωση που έχουν υποσχεθεί είναι 30 αποσπάσεις τρίμηνες νοσηλευτών και επικουρικούς γιατρούς. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν νοσοκομεία χωρίς προσωπικό. Γι' αυτό ζητάμε την πλήρη λειτουργία και ανάπτυξη αυτού του νοσοκομείου με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Ο καρκίνος είναι μια ασθένεια που απαιτεί αντιμετώπιση πολύπλοκη και έπειρη και όχι παλώματα με αποσπάσεις και επικουρικούς γιατρούς. Ζητάμε πλέον να ασταθεί η πολιτεία και να δώσει αυτά που χρειάζονται για να μπορέσουμε να παρέχουμε την υγεία που ζητάνε κάθε μέρα οι ασθενείς που αντιμετωπίζουμε στο νοσοκομείο μας. Εσύ και εγώ και εμείς δεν έχουμε καμία δικαιοσύνη, γιατί δουλεύουμε για τον σκοπό. Λοιπόν, τα νοσοκομεία και τα κτίρια είναι πολύ ωραία, αλλά χωρίς εσάς, χωρίς τους νοσηλευτές, χωρίς αυτούς, κυρία, που πραγματικά ασχολούνται και με τον κόσμο και δίνουν τη ζωή τους, γι' αυτό δεν έχουν νόημα. Είμαστε λοιπόν μαζί, δουλεύουμε για τον ίδιο σκοπό και γι' αυτό θέλω να σας προσκαλέσω και εσένα και όσους έχουν εργαζόμενοι για να στηρίξουν αυτά που λες, να έρθετε μέσα, να ακούσετε πώς έγινε και γιατί έγινε και να αποκτήσετε εσείς την ίδια γνώμη. Εγώ δεν θα προσπαθήσω να σας πείσω για το αν οι δικοί μου λόγοι που το έκανα αυτό είναι καλή ή κακή. Νομίζω ότι πρέπει μόνοι σας να το καταλάβετε αυτό. Για μας θέλουμε να λειτουργήσει. Αυτή είναι και η προσπάθεια. Και δεν μπορεί και να λειτουργήσει αυτή τη στιγμή. Θα λειτουργήσει. Δεν μπορεί χωρίς προσωπικό, χωρίς προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Με ποιο τρόπο, πού είναι οι προσλήψεις. Τη Δευτέρα το πρωί, δίνουμε ραντεβού, 8 η ώρα το πρωί τη Δευτέρα. Τι θα λειτουργεί εδώ πέρα. Αυτό είναι η αγωνία των καρκινοπαθών. Είμαστε αυτή τη στιγμή, έχουμε ζήσει μείον 40% πλέον η μείωση του προσωπικού και των δύο νοσοκομείων. Δεν γίνεται να λειτουργήσει χωρίς προσωπικό και δυστυχώς έχουμε υποστεί σαν εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία αλλεπάλληλες ιστορίες στις οποίες στα εγκαίνια των χειρουργείων του Ευαγγελισμού δεν λειτουργεί τίποτα 4 μήνες μετά και μάλιστα τα ΜΑΤ δήραν τους εργαζόμενους εκεί πέρα που διαμαρτυρόντουσαν για το αυτονόητο ότι για να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία χρειάζονται μόνιμο προσωπικό, όχι επικουρικούς και 30 αποσπασμένους νοσηλευτές από νοσοκομεία που διαλύονται. Είναι κραυγή αγωνίας αυτή τη στιγμή. Έχουμε υποστεί, δεν αντέχουμε άλλο να δουλεύουμε με αυτούς τους ρυθμούς. Μας έχουν διαλύσει, κυρία Λάτση, μας έχουν διαλύσει. Δεν αντέχουμε στην πλάτη μας να έρχονται υπουργοί που κλείσαν τα νοσοκομεία να μας κάνουν παραδόσεις και παραλαβές και εγγένεια. Αν θέλουν να έρθουν να φέρουν το προσωπικό πρώτα. Όχι να είμαστε... στον εμπεγμό όλη την ώρα. Δεν λέω προσωπικά για σας, αλλά λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο με 45 κρεβάτια μόνο με αυτή τη χρηματοδότηση και με αυτό το προσωπικό. Αυτή είναι η αγωνία μας και αυτή την αγωνία δεν μπορούμε να την πνίξουμε. Κανείς δεν θέλει να πνίξει την αγωνία σας όσον αφορά τους καρκινοπαθείς και τον καρκίνο. Ξέρω και εγώ πάρα πολύ καλά γιατί το έχω ζήσει. Και αυτό, σε αυτούς τους ανθρώπους το παραδίδουμε σήμερα αυτό το νοσοκομείο. Σε αυτούς, για αυτούς το κάνουμε. Ναι, αλλά ένα νοσοκομείο χωρίς προσωπικό δεν παραδίδεται. Δεν γίνεται νοσοκομείο χωρίς προσωπικό. Αυτό λέμε κι εμείς. Αυτό το νοσοκομείο είναι ένα καινούριο είδος που δεν έχει ξαναυπάρξει στην Ελλάδα. Είναι ένα νοσοκομείο που θα τρέχει με πολύ μικρότερο κόστος από ό,τι τρέχουν τα άλλα νοσοκομεία. Γιατί είναι νοσοκομείο που το βράδυ κλειδώνει. Είναι μερικές ώρες ανοιχτό το πέρα και μετά την κλίνη. Άρα έχει ένα πολύ μικρότερο κόστος και μακάρι να γίνουν και άλλα τέτοια. Είναι το πρώτο, η πρώτη ημερήσια μονάδα νοσηλείας που γίνεται στον τόπο μας. Εμείς σας ακούμε, εγώ σας ακούω και όλοι σας ακούνε. Κανένας υπουργός, καμίας παράταξης δεν θέλει να κλείνει νοσοκομεία. Δεν είναι λογικό, είναι παράλογο. Δεν έχουν κλείσει νοσοκομεία, κυρία Λάτση. Μην με συγκρίνετε, σας παρακαλώ. Ήμουνα στο Αγία Σοφία πριν, ειδικευόμενος. Ελάτε μέσα.
ελάτε μέσα, είσαστε γιατρό, σα σεβόμαστε. Προφανώς, κυρία Λάτση, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Κάνετε λειτουργήμα. Το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή δεν είναι να είμαστε σε παραλαβές και παραδόσεις. Το πρόβλημά μας είναι ότι υποφέρουν οι ασθενείς πλέον. Έχετε αντίληψη, οι καρκινοπαθείς στην Ελλάδα διαλύονται. Δεν έχουμε παθολογανατομικό εργαστήριο. Πού θα πηγαίνουν οι βιοψίες? Πώς θα λειτουργούν? Δεν υπάρχουν γιατροί στο παθολογανατομικό εργαστήριο του Αγίου Σάββα, του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου. Δεν υπάρχει προσωπικό. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορούμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Όσο και να θέλαμε. Όσο και να προσπαθούσαμε. Είμαστε μαζί προφανώς σε σχέση με το τι σημαίνουν οι καρκινοπαθείς, αλλά δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς μπορεί χωρίς προσωπικό να υπάρχει λειτουργία. Είναι πραγματική, το έχουμε ζήσει στο πετσί μας αυτό το πράγμα, σαν εργαζόμενοι, σαν αυτοί που υπηρετούμε αυτές τις δομές, και έχουμε ζήσει τα τελευταία 3 χρόνια από τις συγκεκριμένες ηγεσίες κλεισίματα νοσοκομείων, και αυτό έχει οδηγήσει σε αμόκ πλέον τα νοσοκομεία. Και θέλουμε να ξέρουμε, υπάρχει αυτή τη στιγμή απόσπαση 30 νοσηλευτών τριμηνή για αυτό το νοσοκομείο? Αυτή την ενημέρωση λάβαμε από τη διοίκηση. Αυτό για μας είναι απαράδεκτο. Μου επιτρέπετε να κάνω μια παράμβαση, κυρία Λάτση και φίλε Καταραγιά. Έχει μια τόσο καλή πρόθεση. Το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Δεν είμαστε δίκιο και συμφωνώ και εγώ και όλοι. Μαζί μας, κύριε Φιλόπουλο, που τα βλέπαμε έτσι. Αλλά τώρα σε μια χαρά να παραδώσετε ένα κτίριο. Όχι, η χαρά μας είναι μεγάλη. Η χαρά είναι ζήτημα, αλλά για μας είναι και ο πόνος αυτή τη στιγμή που υπάρχει. Γιατρέ μου, ακούστε, είσαι γιατρός και σε σέβομαι απεριόριστα. Ελάτε σας παρακαλώ μέσα. Και μετά, όταν τελειώσει αυτή η τελετή, θα έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε και με τον Υπουργό και να τους πείτε. Δεν έχουμε να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε μιλήσει άπειρες φορές. Έχουμε στείλει. Δεν είναι η πρώτη φορά. Δηλαδή, έχουμε μιλήσει, έχουμε ζητήσει τα πάντα. Φτιάχνετε κάτι ωραίο, μην το χαλάσουμε. Όχι, πώς να χαλάσει, δεν ζητάμε να χαλάσει, εμείς ζητάμε να λειτουργήσει. Ωραία, ζητάμε, ξέρω, μαζί μας τις αυτοκίνητες. Εσείς τι λέτε, να κάνουμε ένα σκουβί και να μην θέλουμε να λειτουργήσει? Μα πώς θα να λειτουργήσει χωρίς μόνιμο προσωπικό? Πώς θα είναι? Πώς θα είναι η πολιτεία να το σκεφτεί? Γι' αυτό εμάς το άγχος ήταν του Υπουργού. Όχι να έρχεται σε παραδόσεις και σε αυτά. Το άγχος, όχι εσάς, για τον Υπουργό μιλάω, ότι το άγχος του Υπουργού θα ήταν κανονικά να έχει εξασφαλίσει ότι υπάρχει μόνιμο προσωπικό, ότι υπάρχει πλήρη λειτουργία. Πώς? Χωρίς προσωπικό δεν υπάρχει λειτουργία. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Αν θέλετε, ελάτε μέσα. Εγώ σας προσκαλώ με την καρδιά μου. Δεν γίνεται αλλιώς να λειτουργήσει. Δεν γίνεται. Δηλαδή, το έχουμε ζήσει στο πετσί μας πλέον σαν εργαζόμενοι. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να υποστούμε αυτή την κατάσταση. Σας ευχαριστώ.